Η νοσογόνος Παχυσαρκία είναι μια σύγχρονη μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας. Λέγεται νοσογόνος η Παχυσαρκία διότι προκαλεί την εμφάνιση νοσημάτων τα οποία καλούνται συνοδά νοσήματα. Τα νοσήματα αυτά μπορεί να είναι ο σαχαρόδης διαβήτης, η υπέρταση, οι αρθροπάθειες, η δυσχέρεια στην αναπνοή και άλλα. Το BMI είναι αυτό που καθορίζει τη σχέση ύψους και βάρους και εμπολη, τον ορίζει και καθορίζει την νοσογόνο-παχυσαρκία, δηλαδή μια σχέση ύψους-βάρους με BMI πάνω από 35 αποτελεί πραγματικά μια νοσογόνο-παχυσαρκία και πάνω από 40 μια νοσογόνο-παχυσαρκία, δεδομένη η οποία δικαιούται να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες. Στις λεγόμενες περιοριστικές επεμβάσεις και στις δυσαπορροφητικέ, οι οποίες, όπως λέγει το όνομά του, προκαλούν μία κακή απορρόφηση των ουσιών τις οποίες λαμβάνει ο άνθρωπος με την διατροφή. Οι περιοριστικέ επεμβάσεις είναι δύο. Είναι ο γαστρικό δακτύλιος και το γαστρικό μανίκι ή αλλιώς sleeve gastrectomy. Ο γαστρικός δακτύλιος, γνωστός, πολύ διαφημισμένος, είναι αυτός. Αποτελείται από καθαρή ιατρική σιλικόνη και είναι ένα αντικείμενο το οποίο τοποθετείται γύρω από το στομάχι, κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίζοντας το στομάχι σε δύο μέρη, το πάνω και το κάτω το οποίο είναι σε φυσιολογικό μέγεθο, ο άνθρωπο δηλαδή χορταίνει μόνο με το πάνω μέρος του στομάχου του. Το πέρασμα από το πάνω στο κάτω μέρο καθορίζεται από το πόσο σφιγμένο είναι ο δακτήλιο, πόσο σφιχτός είναι ο δακτήλιο, και το σφίξιμο αυτό καθορίζεται από το πόσο υγρό θα βάλουμε μέσα στον υδροθάλαμο του δακτυλίου. Ο δακτύλιος λοιπόν τοποθετείται, το στομάχι αποκτά μία μορφή κλεψίδρας, και ο άνθρωπος χορταίνει με πολύ μικρότερη ποσότητα, διότι το φαγητό το οποίο τον κάνει να χορταίνει χωρά μέσα σε αυτό το μικρό ε, νεοστόμαχο, ο οποίος δημιουργείται στο πάνω μέρος του. Ο δακτύλιος είναι μια εντελώς ακίνδυνη χειρουργική επέμβαση, είναι γρήγορη, γίνεται λαπαροσκοπικά, δεν απαιτεί μεγάλη νοσηλεία, η νοσηλεία δηλαδή είναι 24 ωρών, δεν είναι επώδυνη επέμβαση, και απαιτεί όμως μία μεταβολή των διατροφικών συνηθίων του ασθενούς και μία πολύ συχνή επικοινωνία και επαφή με τον γιατρό του. <κυρίζει> Το γαστρικό μανίκι ή sleeve ανήκει στην κατηγορία των περιοριστικών επίσης επεμβάσεων αλλά βασίζεται πάνω σε μία τελείως διαφορετική λογική. Δεν προσθέτουμε κανένα ξένο σώμα στον οργανισμό απλά αφαιρούμε την καμπούρα του στομάχου, η οποία καλείται και μείζον τόξο, με δύο αποτελέσματα. Το πρώτο είναι ότι μειώνουμε τη χωρητικότητα, διότι εφόσον αφαιρούμε ένα μέρο του στομάχου, η χωρητικότητα μειώνεται, αλλά κυρίως αφαιρούμε το μέρος που εκρίνεται μία ορμόνη, η οποία καλείται γρελίνη, και η οποία ευθύνεται για την παρορμητική, για τη μεγάλη πείνα του ασθενούς, η οποία τον κάνει να τρώει ανεξέλεκτα. Είναι μια πιο σύνθετη επέμβαση, σε έμπειρα χέρια δεν είναι επικίνδυνη. Γίνεται και αυτή λαπαροσκοπικά υπογενική αναστησία και η νοσηλεία που απαιτείται είναι 4 ημερών, διότι ο ασθενής επειδή δεν κάνει να φάει και να πιει για τέσσερις ημέρες, υποχρεούται να παίρνει ορό για την ενιδάτωσή του. Η προσαρμογή του στομάχου στης, στη νέα κατάσταση παίρνει περίπου ένα μήνα. Δεν υπάρχει διαιτολόγιο, υπάρχουν απλώς διατροφικές οδηγίες, οι οποίες χωρίζονται σε τρία δεκαήμερα, πρώτο, δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, στο τέλος των οποίων, δηλαδή στο τέλος του μήνα, ο ασθενής παίρνει τη ζωή στα χέρια του και συνεχίζει να τρώει αυτό που συνήθιζε να τρώει, μόνο που θα είναι σε πολύ μικρότερες ποσότητες. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία βαριατρικών επεμβάσεων είναι οι λεγόμενες δυσαπορροφητικές επεμβάσεις όπως το γαστρικό bypass, το duodenal switch ή η επέμβαση σκοπινάρο οι οποίες επεμβάσεις απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος δηλαδή ένα BMI πάνω από 55 και στους οποίους οι άλλες προσπάθειες απώλειας βάρους έχουν αποτύχει. Αυτή η επέμβαση συνίσταται σε μία μείωση της χορδικότητας του στομάχου, συνήθως ε, χειρουργική μείωση και όχι με δακτήλιο, στην οποία μείωση του στομάχου προσθέτουμε μία εντερική παράκαμψη. Αυτό σημαίνει ότι η διαδρομή των τροφών μέσα στο πεπτικό σωλήνα είναι πολύ μικρότερη με αποτέλεσμα η απορρόφηση των παχυντικών ουσιών να είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Όλες οι επεμβάσεις είναι αποδεκτές, όλες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους, απλώς ο χειρουργός πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη επέμβαση για να την προτείνει στον ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες, την ψυχοσύνθεσή του και τις διατροφικές του συνήθειες.